Μανώλης Μιχελαράκης, πρόεδρος σωματείου Καφέ Εστίασης Ιερά Πέτρα. Πάμε τώρα στην απάτη με ομπρέλα το εμβολιαστικό επίδομα. Εάν δεν κάνω λάθος, θύμα εντός εισαγωγικών και εσείς ο ίδιος. Βέβαια, πήρε και στο κατάστημά μου, έχει πάρει και στα δύο μου καταστήματα. Για πείτε μας. Έτυχε τη μία φορά να είμαι εδώ παρόν και πρόλαβα τελευταία στιγμή την υπάλληλο να μην δώσει τα στοιχεία από την πιστωτική της κάρτα ώστε να γίνει ανάληψη των χρημάτων. Δηλαδή αυτό τι σας είπαν. Αυτό που έκανε, έπαιρνε στα καταστήματα, ζητούσε κάποιον υπάλληλο, όχι τον εργοδότη, έλεγε ότι αυτό προσδιοριζόταν ως ο λογιστής της επιχείρησης, ναι, και ζητούσε κάποια στοιχεία, κάποια προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων ώστε να τους περάσει ένα επίδομα 200 ευρώ σε όσο έχουν κάνει το εμβόλιο Pfizer. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί ο λογιστής τα προσωπικά στοιχεία τους όσον αφορά τους λογαριασμούς γνωρίζει. Σε όσους είχαν κάνει το Pfizer. Γιατί το AstraZeneca δεν είχε επίδομα. Ήταν επιλεκτική λοιπόν η επιτίδη. Γνωρίζετε αν έπεσαν σε αυτό το τρυπάκι οι συνάδελφοί σας, δηλαδή αν έδωσαν τα στοιχεία. Δύο υπάλληλοι, ένας δικός μου και ένας σε ένα άλλο κατάστημα, το προλάβουμε τελευταία στιγμή, γιατί είχαμε ενημερώσει μέσω μιας εφαρμογής Viber που έχουμε όλα τα μέλη του σωματείου μας, αλλά καθώς και με ένα μήνυμα που μεταδώσαμε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά εδώ μέσα της περιοχής και καταφέραμε να το μαζέψουμε. Η αστυνομία υποθέτω έχει ενημερωθεί. Ακριβώς. Την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επιτίδιος αυτός και δεν ξέρω και τι ενέργειες έχει κάνει η αστυνομία για αυτό το θέμα. Εφιευρίσκουν πάντως απίστευτους τρόπους για να πάρουν λεφτά από ανυποψίαστους πολίτες. Δηλαδή αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει. Επίδομα εμβολιασμού. Ναι, είπε, και δι' Pfizer. Βέβαια. Και πρόπερση είχαμε ένα, αν θυμάστε, με κάποιον που έλεγε ότι ήταν αντιδήμαρχος της ΔΕΗ για ψωμιά. Φέτος έχουμε αυτό. Πολλά, κάθε πολλά χρόνο βρίσκουν. Έχετε αντανακλαστικά όμως, επικοινωνήσατε με τους συναδέλφους σας, είστε δραστήριοι αρκετά εκεί στο σωματείο και ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες, ειδικά σε μια περίοδο κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Βέβαια, και του επαγγέλματος, αλλά και είναι δύσκολο και για κάποιον υπάλληλο να δίνει προσωπικά στοιχεία από την κάρτα. Μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να προσέχουν όλοι είναι ότι ζητάει την κάρτα, ζητάει τα στοιχεία της κάρτας. Μέσα στην απόγνωσή του και ο υπάλληλος τα δίνει και μετά από λίγα λεπτά είναι αργά. Ζητάει από το κινητό του απλά την επιβεβαίωση του εξαψήφιου κωδικού που θέλει η τράπεζα. Μάλιστα. Για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μιχελαράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Προσοχή λοιπόν, καθώς αυτοί οι επιτίδοι μπορούν να σηκώσουν τηλέφωνο και να πάρουν και να καλέσουν και επιχειρήσεις εκτός Ιεράπετρας. Ακριβώς. Δεν νομίζω να στέκονται μόνο στην Ιεράπετρα. Μόλις μας πάρουν τηλέφωνο και μας ζητήσουν είτε στοιχεία κάρτας, είτε στοιχεία που δεν χρειάζεται να τα δώσουμε για τον οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υποψιαστούμε. Και ο κύριος Παπαπροδρόμου. Μας τα είχε πει τις προηγούμενες ημέρες. Ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Προσοχή, δεν δίνουμε κανένα απολύτως στοιχείο που αφορά χρήματα, πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.